Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct, είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Στη σφαίρα της επιστροφής αναδρομικών κινείται η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα. Συνταξιούχοι τσακισμένοι από τη λέλαπα των μειώσεων που επέφερε στα εισοδήματά τους δραματική συρρήκνωση και μετέτρεψε την επιβίωσή τους σε μια καθημερινή άνηση μάχη, σπέβδουν τώρα να κινήσουν διαδικασίες προσδοκώντας δικαίωση. Οι αιτήσεις και οι αγωγές πέφτουν βροχή σε μια προσπάθεια να διακοπούν παραγραφές και να διεκδικηθούν ποσά που χάθηκαν από την κατάργηση των δώρων και από τις μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Με ρυθμούς καταιγιστικούς, οι απόμαχοι της ζωής επιχειρούν να κλειδώσουν τα δικαιώματά τους και να πάρουν πίσω όσα τους ανήκαν αλλά θυσιάστηκαν στο βωμό των μνημονίων. Διαστόματος του Υφυπουργού Τάσου Πετρόπουλου, η κυβέρνηση επιχείρησε ανεπιτυχώς να ανακόψει αυτό το τσουνάμι αιτήσεων και αγωγών, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι απαραίτητες αφού υπάρχει βούληση. Με πολλά κενά, αγκάθια και αναπάντητα ερωτήματα, η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ευελπιστούν πως μέσω της νομικής οδού δεν αποκλείεται να έρθει το οξυγόνο που η ανύπαρκτη κοινωνική πολιτική των τελευταίων ετών του στέρισε. Το θολό τοπίο και το καθεστώς σύγχυσης. Ποια τα όπλα που έχουν στη διάθεσή τους, ποιες οι παγίδες. Με ποιο τρόπο επιτίδιοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις ελπίδες των συνταξιούχων. Μύθοι και αλήθειες. Απόψε κοντά μας. Ανδρέας Κρυαράς, πρόεδρος συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου. Γιώργος Κουκλινός, πρόεδρος συνταξιούχων Δημοσίου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV και στην εκπομπή Direct. Είναι ένα θέμα το οποίο η ίδια η κοινωνία επιζητά να ακούει διαρκώς λεπτομέρειες. Είναι το θέμα των ημερών. Είμαστε σε μια φάση που έπειτα από δύσκολα χρόνια φαίνεται πως αυτές οι σοριδών αποφάσεις δικαστηρίων, κύριε Κρυαρά, και όλο αυτό το μπαράζ αγωγών που ζούμε το τελευταίο διάστημα καλλιεργούν πολλές και μεγάλες προσδοκίες σε χιλιάδες συμπολίτες μας, ότι δηλαδή μπορεί να έρθει ένα δώρο από το πουθενά, από αυτά που τους ανήκαν αλλά χάθηκαν στο δρόμο. Η αίσθηση που έχετε από τα μέλη, τα δικά σας, των συνταξιούχων του ΙΚΑ στο Ηράκλειο, είναι ποια? Όλη αυτή η φρενίτιδα, κυρία Τερεζάκη, ξεκίνησε από την απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που δεν είναι τέλεση δική. Ήδη ο ΕΦΚΑΣ έχει κάνει έφεση. Οι ομοσπονδίες, οι συνεργαζόμενες των συνταξιούχων έχουν πάρει απόφαση ότι όλες αυτές οι αιτήσεις και οι δικηγόροι δεν χρειάζονται. Είναι μόνο για να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Και εξάλλου ό,τι είχαμε κερδίσει μέχρι τώρα δεν το κερδίσαμε με δικαστικές αποφάσεις. Κερδίθηκαν με πολλούς αγώνες και πολύ αίμα. Ματώσαμε. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση και λύγει το θέμα. Η κυβέρνηση να πάρει πολιτική απόφαση και να επιστρέψει όλα αυτά που έχει πάρει και τα παλιά και τα καινούργια που έρχονται. Μια συζήτηση νομίζω που θα την κάνουμε για πολύ καιρό ακόμα. Εμείς λέμε στους συναδέλφους συνταξιούχους να οργανωθούν όλοι στα σωματεία τους και να ξεσηκωθούν. Κύριε Κουκλινέ, αντιστοίχως τώρα σε εσάς, στο Σωματείο των Συνταξιούχων του Δημόσιου Τομέα, υπάρχει έτσι όλη αυτή, αυτό το ζωηρό, κάτι παραπάνω από ζωηρό ενδιαφέρον του κόσμου, να κάνει αιτήσεις, να ενημερωθεί, να σπεύσει, να κάνει ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει? Βεβαίως, έρχονται πολλοί και καλά το κάνουν, διότι κάνουμε αυτές τις αιτήσεις, οι οποίες βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, δεν πρόκειται να πάρουμε από αυτές, απλώς γίνεται μία πίεση και έχουν για να μην παραγραφεί το δικαίωμα, αν παραστεί ανάγκη αργότερα να κάνουμε δικαστήρια. Δεν το ξέρουμε αυτό, ούτε μπορούμε να το προξαφλήσουμε. Το καλύτερο θα ήταν, όπως είπε ο συνάδελφος ο κ. Κρυαράς, να κάνουμε το ίδιο το κράτος να τα κανονίσει αυτά, αλλά δυστυχώς χρειάζεται πίεση, αγώνας και τίποτα άλλο. Και οργάνωση. Αυτό που είπε ο κ. Κρυαράς, πολύ σωστό, δυστυχώς
ορισμένοι δεν ενδιαφέρονται, δεν βαριέσαι, ο αδερφέ που λέμε, υπάρχει αυτός ο αδερφισμός. Χρειάζεται λοιπόν πίεση και οργάνωση, να είμαστε συσπηρωμένοι όλοι, οργανωμένοι, γιατί εμείς οι συνταξιούχοι δυστυχώς δεν έχουμε το όπλο της απεργίας. Δεν έχουμε το όπλο της απεργίας. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν μπορούμε. Εμείς είμαστε ο μοναδικός σύνδεσμος στην Ελλάδα, εκτός από την Ομοσπονδία, που βγάζουμε και δική μας εφημερίδα Συνταξιουχική Φωνή, κάθε τρεις μήνες ενημερώνουμε τα μέλη μας και για τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε. Γιατί δεν κάνουμε. Και για πολλά ζητήματα, γιατί δυστυχώς είμαστε, υπάρχουν πρέπει πολλά να καταλάβουν ανοιχτά. Όλοι ότι δεν είμαστε, μπορεί να είμαστε απόμαση της εργασίας, της υπηρεσίας, όχι και της ζωής. Και όχι αποστασιοποιημένη ξεκάθαρα. Όπως μας θένε. Κύριε Κρυαρά, από χθες τουλάχιστον, οι αιτήσεις για τον ΕΦΚΑ γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Επειδή υπάρχει μια πλήρη σύγχυση, τι σημαίνει αυτή η αίτηση όταν συμπληρωθεί και κατατεθεί? Τι μπορεί να κλειδώνει ή να εξασφαλίζει, να διασφαλίζει για τον αιτούμενο? Εμείς λέμε τίποτα. Αλλά έχουμε αιτήσεις, άμα θέλει οι συνταξιούχοι, να πάρουν, να πάνε να καταθέσουν. Αλλά εμείς λέμε δεν ισχύει. Δεν κερδίζουν τίποτα. Χρειάζεται πολιτική απόφαση, χρειάζεται ξεσηκωμός και μόνο με τον ξεσηκωμό θα πιέσουμε να πάρει η κυβέρνηση πίσω όλα αυτά τα μέτρα και αυτά που μας κουσάει να μας τα επιστρέψει. Θεωρείτε δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει προφανώς όλα τα ένδικα μέσα που έχει στην διάθεσή της προκειμένου να μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία? Έχει κάνει έφεση στην απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Θα περάσουν 3 χρόνια να βγάλει απόφαση. Μετά θα κάνει έφεση στον Άριο Πάγο. Θα κάνω άλλα 10 χρόνια για να βγάλει απόφαση ο Άριος Πάγος. Οπότε σου λέει ποιοι θα ζουν μέχρι τότε. Άρα γιατί θεωρείτε ότι συντηρείται στη δημοσιότητα, θέλει, κύριε Κρυαρά, και με συγκεκριμένα νούμερα? Δηλαδή χθες πλέον είδαμε και συγκεκριμένα ποσά ανάλογα με τη σύνταξη, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, και συγκεκριμένα ποσά που μπορεί να δοθούν, και μάλιστα και 2 σενάρια. Πώς μπορούν να καταβληθούν? Εφάπαξες, εδόσεις? Δεν ξέρω με από τίποτα προσανατολισμός. Από προσανατολισμός. Είναι η περίοδο προεκλογικά και θέλει να μπερδέψουν τον κόσμο. Κύριε Κουκλινέ, σε τοπικό επίπεδο έχετε γνώση περιπτώσεων συναδέλφων σας που κατέφυγαν στα δικαστήρια, όπως έχουμε δει αναλόγως στην υπόλοιπη εδώ, χώρα? Εδώ, mm-hmm. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Στα δικαστήρια. Και εμείς τους λέμε να μην πάνε στο δικαστήριο. Πώς θα πάνε στο δικαστήριο? Μπροστά, εάν παραστεί ανάγκη, εμείς ακολουθούμε πάντοτε τη γραμμή της Ομοσπονδίας μας. ΠΟΠΣ είναι Πανελλήνιος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων. Που σε αυτή τη φάση είναι πια, κύριε Κουκλινέ, επαναλάβατε μαζί να το καταλάβουν και τα μέλη σας. Τι λέει η Ομοσπονδία σας, ό,τι λέει ναι, ο κύριος Κρυαράς? Ναι, συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμενες ομοσπονδίες. ΣΕΟ, ο ΑΕ, ο Δημοσίου. Ναι. Και μαζί κάνουμε τις κινητοποιήσεις, διότι ο συνδικαλισμός δεν έχει ανάπαυλα. Mm-hmm. Χρειάζεται συνέχεια αγώνας, συνέχεια, διότι έχουμε πάθει πάρα πολλά. Αν θέλετε είναι να πω τι έχουμε πάθει και τι παθαίνουμε, αν θέλετε, φυσικά, αν έχουμε χρόνο. Φυσικά, νομίζω. Ακούστε, ότι ούτως ή άλλως είσαστε από τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της μεγάλης κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Δεν άκουσα, δεν... Είσαστε από τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της μεγάλης κρίσης που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Ναι. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για να μην αλλάξουμε θέμα σε ό,τι αφορά έτσι όλη αυτή την κατάσταση με τα αναδρομικά. Κύριε Κρυαρά, στην υπόλοιπη χώρα έχουν προκύψει και ζητήματα εκμετάλλευσης, να το πω. Μια βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από αυτή τη φρενίτιδα για τα αναδρομικά, από νομικούς μέχρι λογιστές, μέχρι ανθρώπους σε γραφεία που όχι απλά διεκπεραιώνουν, αλλά υπόσχονται και αίσια έκβαση. Παρατηρείτε αυτό ακόμη και εδώ? Πάρα πολύ. Πολλοί συνάδελφοι έρχονται και μας λένε ότι πήγα στο λογιστή για να μου κάνει την αίτηση και μου ζητάει 35 ευρώ, άλλος μου ζητάει 50. Είναι αυτή η αίτηση μέσω ΕΦΚΑ που γίνεται, ναι, ηλεκτρονικά? Ναι. Εμείς τους λέμε υπάρχουν. Εμείς λέμε να μην κάνετε αιτήσεις. Αλλά εφόσον θέλεις να κάνεις αίτηση, να τσι. Τζάμπα είναι, πάρτσι, πίνε, κάτσι.
Είναι βέβαια μια ηλεκτρονική διαδικασία που φαντάζομαι ότι δεν έχουν τώρα όλοι οι συνταξιούχοι την ευχέρεια. Τώρα είναι ηλεκτρονικά. Μέχρι τώρα ήταν γραπτές οι αιτήσεις, τις οποίες είχαμε, δίναμε στους συναδέλφους να πάνε να κάνουν. Αντιστοίχως υπάρχουν φαινόμενα κάποιων που προσφεύγουν σε δικηγόρους για αντίστοιχες διαδικασίες. Κοίταξε, εκεί το δουλεύει το σύστημα. Να στέλνει τον κόσμο στα δικαστήρια. Και υπάρχουν επιτελεία δικηγόρων που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, δίνουν ψεύτικες ελπίδες στους συνταξιούχους ότι θα κερδίσουμε, ότι θα κάνουμε, ότι θα δείξουμε. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, θέλει από κάπου να κρατηθεί και πιστεύει. Ορισμένοι πιστεύουν αυτούς. Λοιπόν, κύριε Πουμπλέ. Εμείς τέτοιο δεν έχει παρουσιαστεί κανείς συνταξιούχος του δημοσίου να μας έχει πει ότι έχει προσφύγει στα δικαστήρια, διότι τους λέμε όχι. Δεν θα κάνετε τίποτα παρά να πάρετε εντολή από εμάς για να κάνετε οτιδήποτε. Και αν γίνει καμιά φορά αυτό, θα γίνουν ομαδικές που θα ελάχιστα. Αυτό τώρα πρωτάκουστο να θένε, δεν μας είπε κανείς ποτέ ότι θέλει, δεν ξέρω τώρα τι. Θένε 35 και 40 ευρώ, δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν μπορούν να τις κάνουν μόνοι τους. Εμείς λέει, όποιος θέλει να κάνει, να κάνει. Τους δούμε τις αιτήσεις, οδηγίες, οτιδήποτε θένε. Πλέον είναι ηλεκτρονική διαδικασία και ενδεχομένως εκεί πλέον χρειάζεται μία διευκόλυνση που σίγουρα όμως δεν μπορεί να στοιχίζει 30 και 40 και 50 ευρώ. Όχι, βέβαια. Κύριε Κουκλινέ, ανοίξατε μόνο σας προηγουμένως τη συζήτηση για όλα αυτά τα δεινά που έχετε υποστεί. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τυπικά τουλάχιστον η κυβέρνηση λέει και διαμηνύει τους τελευταίους μήνες ότι είμαστε εκτός μνημονίων. Το έχετε αυτό καταλάβει στην καθημερινότητά σας? Εγώ δεν το κατάλαβα, ούτε το πιστεύω. Ούτε το κατάλαβα, ούτε το πιστεύω. Διότι αυτοί πανηγυρίζουν και λένε ότι πού είναι η ανάπτυξη, πού είναι η ανάπτυξη. Όταν υπάρχουν άνθρωποι στα σκουπίδια και αν είχαμε χρόνο θα σας έλεγα ένα εξιδίας αντιλήψεως τη γνωρίζω. Μια μαθήτριά μου 60 χρονών και ήταν στα σκουπίδια και φαγητό, όχι ρούχα και πόνασε η ψυχή μου. Και είναι χιλιάδες αυτοί. Ο κόσμος δυστυχά, εμείς οι συνταξιούχοι θα μου πείτε κάτι παίρνετε, αυτά τα λίγα μας φτάνουν. Αλλά όταν έχουμε παιδιά άνεργα, όταν έχουμε παιδιά τα οποία παίρνουν μια δουλειά το μήνα 400 και 500 ευρώ και από αυτά στους φόρους και στα διάφορα άλλα έξοδα φεύγουν το 40%. Τι τους μένουν, τι θα αφήσουν εδώ τα παιδιά μου. Εδώ θέλω να πω κάτι απάνω σε αυτό. Θέλω να καταδικάσω τη δικλωσία της κυβέρνησης που ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης βγαίνουν και λένε ότι καλώς γίναν τα μνημόνια, καλώς γίναν οι περικοπές των συνταξιούχων για το καλό του τόπου. Ενώ όταν ήταν στην αντιπολίτευση δεν τα ψηφίσαν αυτά τα μέτρα. Τώρα το ζήτημα είναι και λένε και το άλλο. Και λένε και το άλλο, συγγνώμη. Λένε και το άλλο ότι εμείς και αυτοί που τους υποστηρίζουν δεν τους αφήνουν, λέει, δεν τους αφήνει η αντιπολίτευση να κάνουν αυτό που θέλουν. Αυτή ήταν όλο άρνηση. Αυτή η κυβέρνηση ειδικά όταν ήταν αντιπολίτευση ήταν όλο άρνηση. Κύριε Κρυαρά, τώρα το γεγονός ότι εξακολουθεί ο κλάδος του συνταξιούχου να παραμένει σχεδόν κάθε μέρα στις ειδήσεις για το τι πρόκειται να γίνει με τις ψηφισμένες περικοπές μετά το Γενάρη, που η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Σας προκαλεί ανασφάλεια, φοβάστε ότι παραμένετε εκτεθειμένοι? Εμείς νομίζουμε ότι είναι προεκλογικό αυτό, ότι δεν θα πάρουν. Μετά τις εκλογές μπορεί να δώσουν μια παράταση στις νέες περικοπές που έρχονται. Παράταση. Άρα μετά τις εκλογές θα το έχουμε μπροστά μας το. Άρα λέτε ότι εξακολουθείτε να ζείτε με το μαχαίρι στο λαιμό. Βέβαια. Με το πιστόλι στο κρόταφο. Μετά από τόσες περικοπές, ακόμη και σήμερα αισθάνεστε ότι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς? Πάρα πολύ μακρύς. Θα εξαρτηθεί και από τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει, να οργανωθεί στα σωματεία του και να ξεσηκωθεί. Αν δεν οργανώθηκε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Κρυαρά, που βιώνουμε αυτή την πρωτόγνωρη οικονομική κατάσταση και όχι μόνο στη χώρα μας, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα να γίνει τώρα? Εγώ πιστεύω ναι. Και γι' αυτό
αγωνιζόμαστε. Αν δεν το πιστεύαμε, θα καθόμαστε κι εμείς στον καναπέ. Ξεκάθαρα. Κύριε Κουκλινέ, πέρα από το οικονομικό ζήτημα, για όλους τους πολίτες και λίγο παραπάνω για εσάς, για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, όπως ήθιστε να λέμε, το κομμάτι της υγείας είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και εκεί φαίνεται η κυβέρνηση να διαμηνύει ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου το ΕΣΥ να είναι ανοιχτό και προσιτό για όλους και δει για εσάς. Είναι? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πολλοί, πολλοί πληρώνουν τόσα πολλά που δεν τους φτάνει η σύνταξη για τα έξοδα που έχουν. Γιατί θα μου πείτε, στο νοσοκομείο, ναι, αλλά τα νοσοκομεία δεν είναι, δεν φταίνε οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Δεν έχουν προσωπικό και αναγκάζονται και γιγαντώνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Άρα κατά ανάγκη σας οδηγούν στον ιδιώτη. Ναι. Και πληρώνουν. Πληρώνουν από την τσέπη τους. Αν λειτουργούσαν σωστά τα νοσοκομεία, είπαμε, όχι, δεν φταίνε ούτε οι γιατροί, ούτε κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ έχω τύχει στην αρρώστια, έτυχα στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό. Άψογη η στάση τους, δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν έχουν προσωπικό. Δεν πληρώνουν, δεν διορίζουν ούτε γιατρούς και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Και πας, ας πούμε, πας, σε δέχονται και σου λέει, θες μια εγχείρηση, έλα σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες μπορεί να έχει πεθάνει. Όταν έχει καρδιά τώρα, όταν έχει καρδιά, περιμένει 6 μήνες. Mm-hmm. Πάει υποχρεωτικός και... Ναι, ακριβώς. Στον ιδιώτη. Πάνε 10.000. Δεν είναι μόνο εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα υγείας, είναι και προβλήματα τα οποία εσείς, για εσάς είναι καθημερινότητά σας. Βέβαια. Η συνταγογράφηση, ένας γιατρός που πρέπει να είσαστε σε επαφή. Η νέα αυτή προσπάθεια που γίνεται με τη στομή έχει διευκολύνει λίγο την κατάσταση. Και εκεί για να κλείσει ένα ραντεβού θέλει ένα μήνα. Για να κλείσει ένα ραντεβού, σοβαρό πρόβλημα, στα νοσοκομεία θες 3 μήνες. Είναι ολοφάνερο ότι την υγεία σιγά σιγά τη σπρώχνουν στα ιδιωτικά χέρια. Εάν πας στα απογευματινά ιατρία και σκάσεις το 80, την άλλη μέρα είσαι μέσα στο νοσοκομείο. Ενώ αν δεν πας στα απογευματινά, δεν έχεις τα λεφτά να πας να πληρώσεις 70 και 60 και 50 στα απογευματινά ιατρία, σου λένε μετά 3-4 μήνες να κλείσεις ραντεβού. Είναι ξεκάθαρο ότι πάνε την υγεία να την παραδώσουν σε ιδιωτικά χέρια. Χρειάζεται να ξεσηκωθούμε, να οργανωθούμε, μπορούμε να την αλλάξουμε την κατάσταση. Εμείς είμαστε πολλοί, αυτοί είναι λίγοι. Κύριε Κρυαρά, αν αύριο ο χρόνος γύριζε πίσω, είναι η ίδια ερώτηση και για σας κύριε Κουκλινέ, και οι συντάξεις σας γύριζαν σε επίπεδα προκρίσης, τότε που η κατάσταση ήταν καλύτερη, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε? Τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι? Τα πάντα μας λείπουν. Και τα φάρμακα λείπουν και η ζωή μας είναι σε κακή κατάσταση. Το κόστος ζωής είναι κάθε μέρα βγαίνει και απάνω. Πού να φτάσουν τα λεφτά? Μας έχουν πετσοκόψει τις συντάξεις. Τι να κάνεις? Κύριε Κουκλινέ. Εμείς ζητούμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δωρεάν. Αυτό ζητούμε. Αυτό ζητούμε. Και έχουμε γυρίσει, ξέρετε, πριν 50 χρόνια ήταν πολύ καλύτερα. Πριν 50 χρόνια ήταν, είχα τύχει, και αυτό θα το πω εξιδίας αντιλήψεως, είχα στην Αθήνα είχα κάνει μια εγχείρηση σε μια ιδιωτική κλινική και είχα τότε, ήμουν νέος, 10 χρόνια υπηρεσίας είχα και έκανα την εγχείρηση φεύγοντας, τι οφείλω, λέει 10 δραχμές τηλεφωνήματα που έκανες. Και έκανα εγχείρηση. Ήταν καλυμμένο, εννοείται, από το ασφαλιστικό σας φορέα. Και σοβαρή ενσύρυση, γιατί γίνονται χολή είχα, που ήταν σοβαρή ενσύρυση, τώρα γίνεται λαπαροσκοπικά. Θέλω να σας πω, και κάθισα μία εβδομάδα και πιο. Και μπήκα και σε ένα δωμάτιο, 2 άτομα, και είχα 10 χρόνια. Και έχω
πρόπερση είχα μπει εδώ στο νοσοκομείο και με βάλανε με πλήρη τάχα μου. Έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα, κύριε Κουκλινέ. Σε ένα θάλαμο και είμαστε καμιά δεκαριά άτομα. Δεν πλήρωσα. Λοιπόν, ήταν πριν από 50 χρόνια, είμαστε πολύ καλύτερα. Είναι αυτό που πολλές μετρήσεις και έρευνες το έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια, ότι δυστυχώς έχουμε πάει πολλά χρόνια πίσω. Θέλω να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω ένα τελευταίο μήνυμά σας προς τους κυβερνώντες, κύριε Κρυαρά. Πώς να σκύψουν σε εσάς και τι να προσέχουν οι συνάδελφοί σας. Οι συνάδελφοί μας αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να οργανωθούν στα σωματεία τους και να ξεσηκωθούν. Οι κυβερνώντες έχουν αφεντικά και ό,τι τους πούν τα αφεντικά τους κάνουν. Εμάς δεν μας ακούνε. Κύριε έχουν Κουκλίνε. Αφεντικά όλοι αυτοί που κυβερνήσαν. Εγώ θα πω δύο λέξεις. Αγώνας και αντίσταση. Και οι κυβερνώντες να μην πανηγυρίζουν, ούτε να βγαίνουν γελαστοί για τα επιτεύγματα του στάχων που έχουν, ούτε να έχουν αυτή τη φιλαρέσκεια που δεν θα έπρεπε. Ούτε... Είπαμε τη στιγμή κατά την οποία πεινά ο κόσμος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Και ευχαριστώ πολύ που μας δεχτήκατε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν μια συζήτηση, νομίζω, με ένα πολύ δύσκολο θέμα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Είναι πολιτικό, είναι κοινωνικό, είναι δικαστικό. Έχει πολλές παραμέτρους και το puzzle ακόμα συμπληρώνεται. Προσοχή σε όλους. Με σύνεση όποιες αποφάσεις και όποιες κινήσεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά που μείνατε κοντά μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.